Όπως έχετε καταλάβει, αυτό είναι το πακέτο που περίμενα. Είμαι μέσα στις 20 top για τα Face Awards 2017 που φέτος γίνονται και στην Ελλάδα. Και ναι, είμαι μία από αυτές τις τυχερές. Οπότε τώρα θα ανοίξουμε αυτό το πακέτο για να δούμε τα καλούδια που έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, my precious. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φάκελο. Εντάξει, έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα το βάλω λοιπόν στην άκρη και θα πάμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω με αυτόν εδώ το φάκελο που είναι από τα Beauty Diaries. Believe you can, όμορφο χαμός, είναι καρτούλες. Αχ, έχουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε και ένα σημειωματάριο. Τι όμορφο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ Beauty Diaries για το υπέροχο δώρο. Πραγματικά θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα. Α, εντάξει. Μπλουζάκι για τα Face Awards, δεν υπάρχει, είναι απλά υπέροχο και από πίσω γράφει το NYX Professional Makeup. Εντάξει, και η ποιότητά του είναι καταπληκτική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο πακετάκι είναι από την εταιρεία Clarisonic. Ναι ρε φίλε, αυτά είναι. Αυτό εδώ λοιπόν το μηχανηματάκι είναι μία συσκευή για καθαρισμό προσώπου με ηχητικά κύματα και το ήθελα πάρα πολύ. And voila! Αυτό εδώ λοιπόν είναι. Έχετε μαζί με το φορτιστή του. Έχει και ένα βιβλιαράκι με τη χρήση του, πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και έρχεται και με μία κρεμούλα. Λογικά είναι για να το χρησιμοποιείτε μαζί. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω την άποψή μου γι' αυτό, αλλά γενικότερα έχω δει πάρα πολλές YouTubers και bloggers που μιλάνε για το συγκεκριμένο, οπότε πιστεύω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Clarisonic για το υπέροχο δώρο. Θα περάσω σε ένα άλλο δώρο από την εταιρεία Redken. Είναι αυτή εδώ. Μάλιστα. Είναι προϊόντα για τα μαλλιά. Έχουμε ένα hairspray, το Triple Take 32 από την εταιρεία Redken. Έχουμε το 25 Benefits One United All-in-One Multi-Benefit Hair Treatment. Και μία μάσκα που είναι αυτή εδώ. Θα τα δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ Redken για το υπέροχο δώρο. Σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω και θα σας πω πώς μου φαίνονται. Επόμενο δώρο που το περίμενα είναι αυτό το υπέροχο από την Μιγκάτο. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα, εντάξει Μιγκάτο, θεϊκό, υπέροχο. Αν δεν έχετε φορέσει ποτέ παπούτσια Μιγκάτο, να φορέσετε, γιατί πραγματικά έχουν πολύ καλή ποιότητα στα παπούτσια. Είναι πολύ αναπαυτικά και έχουν και υπέροχα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ Μιγκάτο, σίγουρα θα το φορέσω και σίγουρα θα ποστάρω στο Instagram, στο Facebook φωτογραφίες με αυτά. Τελευταία σακουλίτσα είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, επειδή αυτή η σακουλίτσα είναι γεμάτο καλλυντικά και το κουτί από ό,τι είδα έχει από κάτω και άλλο επίπεδο που είναι και αυτό με καλλυντικά, θα ανεβάσω και το κουτί για να σας το δείξω μαζί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μια ταπεινή προσπάθεια να σηκώσω να σας το δείξω και αλλιώς. Δεν ξέρω αν ναι. Αχ, ωραία. Λοιπόν. Πάμε να αρχίσουμε, θα σας τα βγάζω ένα-ένα, να τα δείτε αναλυτικά κι εσείς μαζί με μένα.
Μου έχουν στείλει 4 διαφορετικά πακέτα με ψεύτικες βλεφαρίδες. Ξέρετε ότι έχω αδυναμία στις ψεύτικες βλεφαρίδες. Ένα glitter primer. Θα σας δείξω τώρα μία μάσκαρα, όπου λέγεται Voluptuous και είναι η Last Lashes μάσκαρα. Έχει ένα υπέροχο απλικατέρ, κοιτάξτε εδώ απλικατέρ, ναι. Θέλω και ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτή τη μάσκαρα, είμαι σίγουρη ότι θα κάνει πολύ ωραία δουλειά στις βλεφαρίδες μου. Τώρα θα σας δείξω μία βάση για τα μάτια, είναι η 03 σε απόχρωση Skin Tone. Αυτές οι βάσεις τοποθετείτε πριν βάλετε οποιαδήποτε σκιά. Ένα matte liquid liner. Έχει ένα πολύ μικρό απλικατέρ και κοιτάξτε να δείτε τι απόδοση έχει. Ένα vinyl liquid liner. Βλέπετε απόδοση. Ένα λευκό liner. Ένα mousse liner. Λέγεται Epic Black και είναι ένα κανονικό liner, μόνο που είναι σε βαζάκι. Θα περάσω σε αυτό εδώ το liner που είναι με glitter μέσα. Έχει εκπληκτικό χρώμα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά θα περάσω ακόμα ένα liner, το Glam Liner, που είναι και waterproof. Oh, και αυτό έχει πολύ ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ χρώμα τώρα, πραγματικά. Κοιτάξτε χρώμα. Υπέροχο. Θα περάσω σε δύο μολύβια τζάμπο, ένα λευκό και ένα μαύρο. Τα οποία έχουν πολύ ωραία υφή. Βλέπετε, απλά τα ακουμπάω και αυτά γράφουν. Είναι πάρα πολύ ωραία, μαλακά μολύβια. Εξαιρετικά. Θα σας μιλήσω τώρα για αυτά τα υπέροχα μολύβια που είναι inner eyeliner. Είναι σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Και αυτά είναι τα χρώματα. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα είναι τα χρώματα. Πραγματικά η σύσταση σε αυτά τα μολύβια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ μαλακή σα σύσταση. Ίσα ίσα το ακουμπάτε και γράφουνε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο χρώμα που είναι αυτό εδώ και λέγεται Black Hole. Είναι ο κωδικός 01. Θα περάσω στη δεύτερη απόχρωση που είναι αυτή εδώ και είναι το 02 Ox Blood. Θα περάσω στην επόμενη απόχρωση που είναι το νούμερο 3 και είναι το Midnight. Θα περάσω στην τέταρτη απόχρωση που είναι αυτή εδώ και λέγεται Onyx και είναι το 08. Η πέμπτη απόχρωση όπου λέγεται Blackberry και είναι το 05. Η έκτη απόχρωση που είναι το 04 Black Olive. Η 7η απόχρωση που είναι η Burnt Sienna και είναι το 06. Και η τελευταία απόχρωση που είναι αυτή εδώ, όπου είναι το 07 Obsidian. Δύο μολύβια που είναι για την υγρή γραμμή του ματιού σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Το ένα είναι το 01 Light και το άλλο 02 Medium. Πραγματικά έχω εκπλαγεί πάρα πολύ από τα μολύβια και την ποιότητα των μολυβιών της NYX. Δεν το περίμενα, δεν είχα ξαναπάρει, αλλά η απόδοσή τους είναι καταπληκτική. Δεν υπάρχει, αλήθεια σας λέω. Όμως έχω και άλλα μολυβάκια, τα οποία είναι για την υγρή γραμμή του ματιού και όχι μόνο. Θα έλεγα ότι αυτές οι αποχρώσεις είναι unicorn. Είναι έτσι παστέλ αποχρώσεις. Θα σας κάνω τώρα μέσω swatch και θα δείτε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη απόχρωση που είναι το 01 και λέγεται Vanilla. Νούμερο 2, το Mint Cream. Νούμερο 3, Linen. Νούμερο 4, Lavender Blush. Νούμερο 5, Baby Powder. Νούμερο 6, Honey Dew. Νούμερο 7, Sisal. Και το τελευταίο νούμερο είναι το White Smoke. Και έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει από τα μολύβια για τα μάτια. Πραγματικά έχω εκπλαγεί, μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα μολύβια. Η φόρμουλα τους είναι εκπληκτική, είναι πολύ μαλακά και με το που το ακουμπάς γράφουνε. Κάτι που είναι πολύ καλό για μολύβια ματιών. Εννοείται φυσικά, η NYX δεν θα μας άφηνε χωρίς μολύβια φρυδιών. Σε 5 υπέροχες αποχρώσεις σας κάνω swatch. Θα ξεκινήσω με την πρώτη απόχρωση που είναι το 01 και ονομάζεται Blonde.
Θα περάσω στη 02 που είναι η taupe. Θα περάσω στη 05 όπου είναι η auburn. 06 brunette. Και στην τελευταία απόχρωση όπου είναι η 08 και λέγεται ashbrown. Γενικότερα έχουν πολύ ωραία φορμούλα και αυτά τα μολύβια. Πείτε μου ποιος ή ποια που ασχολείται με μακιγιάζ θα τρελάνε για pigments. Και εννοείται φυσικά πως μου στείλανε 4 υπέροχες υποχρώσεις σε pigment, αυτές τις καταπληκτικές και μαζί εννοείται και ένα υπέροχο glitter. Θα σας δείξω ευθύς αμέσως swatch. Η πρώτη απόχρωση είναι η νούμερο 14 Kryptonite. Η δεύτερη απόχρωση είναι η νούμερο 15 Magnetic. Η νούμερο 3 είναι ο κωδικός 5 Egotastic. Και η τελευταία απόχρωση είναι αυτή εδώ, όπου είναι το 01 Nightingale. Και τελευταίο εννοείται είναι το Pigment 05 Gold. Θα σας δείξω τώρα ένα προϊόν, το NYX Linker, είναι Eye Tint. Ο κωδικός είναι 05 Night Glow και είναι για τα μάτια. Λογικά πρόκειται για σκιά, μεταλλιζέ. Ναι. Κοιτάξτε εξαιρετικό χρώμα. Κοιτάξτε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θα περάσω τώρα σε δύο προϊόντα που πραγματικά δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι πρώτα αυτό εδώ το μολύβι που είναι Lip Primer. Θα σας το κάνω ένα swatch. Είναι αρκετά ελαφρύ. Είναι όμως πολύ βουτυρένιο. Είναι πάρα πολύ βουτυρένιο. Και το δεύτερο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το Lip Liner με κωδικό 810, η απόχρωση Natural. Είναι ένα Lip Liner σε ουδέτερη ουσιαστικά απόχρωση και ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα πραγματικά. Και μετά θα σας δείξω ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο αν έχετε τύχει να παρακολουθήσετε ξανά το κανάλι μου θα δείτε ότι το έχω κάνει, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και τους έχω κάνει και swatch. Είναι η σειρά Liquid Sweat Lipsticks από την NYX και μου έχουν στείλει την απόχρωση Alien. Πω εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτά τα κραγιόν πραγματικά, δεν σας κάνω πλάκα, όταν στεγνώνουν, μένουν πάρα πολλές ώρες, δεν σπάνε στα χείλη και είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχω μείνει πολύ ικανοποιημένη με αυτά τα κραγιόν. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ να δείτε τι έχω. Τρία υπέροχα κραγιόν σε καταπληκτικές αποχρώσεις. Δεν υπάρχουν, αλήθεια σας λέω. Έχω καταενθουσιαστεί. Κοιτάξτε εδώ αποχρώσεις. Πραγματικά. Πάμε να σας κάνω swatch. Πάμε να σας κάνω swatch. Τι γίνεται. Η πρώτη απόχρωση είναι η 01 Betrayal. Oh. Εντάξει. Κοιτάξτε. Έρωτας. Έρωτας. Η δεύτερη απόχρωση είναι η 05 Sinful. Oh, Θεέ μου. Κοιτάξτε. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε εδώ βαθύ μπλε που βγάζει. Αν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Αλήθεια. Και η τρίτη απόχρωση είναι η 12 Envy. Είναι πολύ ενυδατικά κραγιόν. Είναι μεταλλιζέ από ό,τι βλέπετε. Λάμπουνε, είναι αυτά που είναι αρκετά στη μόδα, οι μεταλλιζέ αποχρώσεις. Σε αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις. Εντάξει. Έχω μείνει άφωνη. Πραγματικά. Μου έχει έρθει ένα contouring stick. Είναι το Wonder Stick. Έχει το contour και το highlight. Θέλω να σας κάνω και swatch. Και το highlight. Βλέπετε πόσο ωραία είναι. Όλα τα πραγματάκια που έχετε δει μέχρι στιγμής ήταν αυτά που ήταν μέσα στη σακουλίτσα. Τώρα θα περάσω στο κουτί. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Όλα αυτά τα πράγματα που είδατε ήταν στη μικρή της σακουλίτσα. Πάμε να δούμε το κουτί. Το πρώτο προϊόν που θα σας μιλήσω είναι αυτό εδώ, το Double Stack. Αυτό το κουτί περιέχει μέσα μία μάσκαρα και κάτι που μοιάζει με μάσκαρα αλλά δεν είναι, το οποίο περιέχει Nylon Lash Fibers. Καταρχάς θα σας πω για τη μάσκαρα, όπου είναι αυτή εδώ. Είναι μια κλασική μάσκαρα με ένα μικρό σχετικά applicator. Έξω τώρα αυτό το προϊόν που μου έχει κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον.
το οποίο πρέπει πραγματικά να το δείτε. Έχει μικροίνες, κυριολεκτικά έχει μικροίνες. Τι κάνουν αυτά τα δύο προϊόντα λοιπόν μαζί? Τοποθετείτε πρώτα αυτό εδώ, που είναι με τις μικροίνες, σαν βάση στα βλέφαρά σας, στις βλεφαρίδες σας, συγγνώμη. Και μετέπειτα τοποθετείτε τη μάσκαρα. Το αποτέλεσμα είναι να έχετε βλεφαρίδες που κοιτάζουν τον ουρανό. Ναι, αλήθεια σας λέω, βλεφαρίδες που κοιτάζουν τον ουρανό. Ένα αγαπημένο προϊόν είναι το Pore Filler και είμαι πάρα πολύ τυχερή που μου το στείλανε. Ουσιαστικά είναι ένα primer. Το τοποθετούμε πριν βάλουμε το make-up μας και είναι για να κλείνει τους πόρους και να φαίνεται πιο ομοιόμορφο το πρόσωπό μας ενώ έχουμε βάλει το make-up μας. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο setting spray. Το ένα είναι matte όταν θέλουμε να έχουμε πιο matte απόδοση και το άλλο είναι dewy όταν θέλουμε να έχουμε λίγο πιο natural απόδοση στο πρόσωπό μας. Πολύ αγαπημένα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία, ναι. Εντάξει, και κάπου εδώ τρελαίνομαι. Ναι, αυτό εδώ είναι το μαγικό μπουκαλάκι, είναι το Total Control. Και τι εννοώ, αυτό εδώ λοιπόν το μπουκαλάκι έχει την ιδιότητα να λειτουργεί σαν foundation, αλλά όχι μόνο σαν foundation. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για το δικό σας foundation για να το αλλάξετε την απόχρωση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αυτή εδώ η απόχρωση είναι 05 light και θα σας δείξω. Είναι τόσο υγρό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με αυτά εδώ λοιπόν τα foundation μπορείτε να έχετε από ελαφριά κάλυψη έως full κάλυψη. Εδώ πίσω στο κουτάκι θα δείτε ότι με 2 ας πούμε σταγόνες έχετε light, με 3 και πάνω έχετε medium και με 4 και πάνω έχετε full κάλυψη. Και από ό,τι είδατε και στο χέρι μου έχουν πραγματικά πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα περάσουμε σε 2 concealer, τα HD concealer που είναι πολύ καλά για όταν θέλετε να κάνετε φωτογραφίες. Έχω τον κωδικό 04 και 03. Πραγματικά είναι πολύ ωραία concealer γιατί έχει τύχει να έχω αγοράσει το 03 και είναι εξαιρετικά. Τα προϊόντα που θα σας δείξω τώρα είναι κάτι που ήθελα πολύ να παραγγείλω όταν το πρώτο είδα ότι τα φέρανε και στην Ελλάδα. Μιλάμε για αυτά τα υπέροχα highlight. Ναι, αυτές οι υπέροχες 2 αποχρώσεις. Έχουν πολλές αποχρώσεις μέσα στο site, θα το δείτε. Εμένα μου έχουν στείλει την απόχρωση 03 Golden Hour και την απόχρωση 09 Moonbeam. Η Moonbeam είναι έτσι περισσότερο ροζίζει και η άλλη είναι χρυσό, εντάξει. Θα σας κάνω ευθύς αμέσως το swatch. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Ω, εντάξει. Είναι διακριτικά, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν αυτή την ιδιαίτερη λάμψη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τέλειο προϊόν. Τώρα τι να σας πω για αυτά εδώ τα προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4 και 5. Και πάμε να σας τρελάνω. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 04 Snow Rose. Αυτή εδώ η απόχρωση είναι η 01 Twilight Tint. Συγγνώμη, αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτή εδώ είναι η τρίτη απόχρωση, είναι ο κωδικός 05 Synthetica. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι να τρελαίνεσαι. Εγώ πραγματικά έχω υπερενθουσιαστεί, μπορώ να πω. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση 03 Crushed Bloom. Και αυτή εδώ είναι η 02 Lavender Steel. Κοιτάξτε αποχρώσεις, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα, αλλά εγώ έχω μείνει άφωνη. Είναι εκπληκτικό προϊόν. Φυσικά δεν θα μας άφηναν χωρίς πούδρα. Σε 2 αποχρώσεις, την Nude Beige και την Olive. Η συσκευασία είναι αυτή εδώ, όπου ακριβώς από κάτω βρίσκεται και το σφουγγαράκι. Επόμενο προϊόν, η HD Finishing Powder, με κωδικό Translucent 01. Η συγκεκριμένη πούδρα την χρησιμοποιούμε για να κάνουμε baking. Είναι και HD που είναι
πολύ καλή για φωτογραφίσεις, βίντεο και τα σχετικά. Θα σας δείξω άλλες δύο finishing powder, την απόχρωση 05 Light Beige και την απόχρωση 08 Honey Beige, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν κλασική πούδρα. Αυτές οι πούδρες, η υφή τους είναι πολύ βελούδινη. Έχεις την εντύπωση ότι έχει μέσα σήμερ που δεν έχει σήμερ, αλλά ίσως επειδή είναι τόσο βελουτέ, σου δίνουν αυτή την εντύπωση. Πολύ ωραίες πούδρες. Θα περάσω σε δύο υπέροχες παλέτες, οι οποίες είναι κορέκτορες, αλλά είναι και για concealer και για contouring. Θα περάσω στην πρώτη παλέτα, όπου έχει κυρίως διορθωτικά. Η δεύτερη παλέτα είναι κυρίως για contouring, έχει πιο σκουρόχρωμες αποχρώσεις, είναι για πιο σκουρόχρωμα πρόσωπα. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτήν την μαγική παλέτα, που άμα έχετε ξαναδεί άλλα βίντεο μου, ξέρετε ότι την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου contouring παλέτες. Τι να πω, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. NYX πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Η συγκεκριμένη παλέτα είναι Strobe of Genius Illuminating Palette. Και απλά δείτε. Ονειρεύομαι. Εγώ και η Αλίκη στον κόσμο των θαυμάτων. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο swatch όλες τις αποχρώσεις για να δείτε. Οι πρώτες αποχρώσεις ουσιαστικά τις έχω βάλει όλες με τη σειρά. Οι πρώτες τέσσερις είναι οι τέσσερις που είναι από πάνω μεριά και οι επόμενες τρεις είναι οι τρεις μεγάλες. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, highlight, κοιτάξτε. Ω, λαμπυρίζουνε. Ω, λαμπυρίζουνε. Πραγματικά, τέλειο προϊόν. Και απλά κάπως έτσι τρελαίνομαι. Γιατί? Γιατί? Μα λέτε γιατί? Μα γιατί? Όχι, όχι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα τελείωσα. Θα σας μιλήσω τώρα λίγο για αυτές τις παλέτες. Η πρώτη παλέτα είναι η 01 Golden Hour, η οποία είναι σε πιο γίνες αποχρώσεις. Έχει μέσα και matte και shimmer. Η δεύτερη παλέτα είναι η 02 Rustic Antique, η οποία επίσης είναι σε γίνες αποχρώσεις, αλλά κοκκινίζουν και λίγο. Έχουν έτσι πιο bronze, πιο κόκκινο, πιο... Έχει και χρυσό, έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις. Είναι και αυτή με matte και σήμερα αποχρώσεις. Η τρίτη παλέτα είναι η Olive You. Είναι σε πιο πράσινες αποχρώσεις, το βλέπετε κι εσείς. Περιέχει όμως και κάποιες, όπως είναι αυτή εδώ που είναι έτσι πιο κόκκινη, δύσινο κάτι. Ναι. Έχει και χρυσό που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το χρυσό. Και είναι κυρίως πράσινο χακί Olive αποχρώσεις. Η τέταρτη απόχρωση είναι η 05 Marine Layer, η οποία είναι... έχει γκρι, έχει μπλε, έχει πράσινο. Θα σας τη δείξω όμως λίγο πιο αναλυτικά αυτή τη συγκεκριμένη. Η πρώτη απόχρωση είναι αυτή εδώ. Α, γράφει τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη απόχρωση είναι αυτή εδώ η γκρι. Δεν σας τις κάνω όλες. Θα σας κάνω ορισμένες. Κοιτάξτε απόδοση σε σκιά. Κοιτάξτε απόδοση, πραγματικά. Θα σας δείξω μετά αυτή εδώ γιατί μου αρέσει μέσα. Καθώς παίζουν τα χρώματα, δεν είναι απλά πράσινο, είναι μελιτζανή. Δεν ξέρω αν φαίνεται, θα σας το δείξω τώρα στο χέρι μου. Κοιτάξτε. Πω, είναι εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω και αυτή εδώ την μπλε. Ναι, εντάξει. Είναι απλά υπέροχες. Όλες οι σκιές δείχνουν απερίγραπτα ωραία. Η τελευταία παλέτα με σκιές είναι η 04 Brights και πραγματικά κοιτάξτε χρώματα. Κοιτάξτε πόσο έντονα είναι. Θα σας κάνω απευθείας swatch. Θα πάω στις πιο έντονες γιατί μου αρέσουν οι έντονες κίτρινες. Αυτή είναι η απόχρωση πήρε το. Κοιτάξτε. Oh. Μια έτσι φούξια. Θα σας δείξω και αυτή εδώ την κόκκινη. Βλέπετε. Κοιτάξτε χρώματα. Είναι απλά υπέροχα.
Και αυτή ήταν η τελευταία παλέτα. Από ό,τι είδατε, όλες οι παλέτες έχουν εξαιρετική απόδοση χρωμάτων. Εννοείται φυσικά δεν θα μας άφηναν χωρίς κραγιόν. Και μετά σου λένε, δεν θα τρελαθείς. Υπάρχει περίπτωση να μην τρελαθείς. Τέσσερις παλέτες με κραγιόν. Σε ό,τι απόχρωση θέλεις. Ναι, σε ό,τι απόχρωση θέλεις. Ποια να σας πρωτοδείξω. Η πρώτη παλέτα είναι η 01 The Pinks. Η δεύτερη παλέτα είναι η 02 The Nudes. Η τρίτη παλέτα είναι η 03 The Reds. Και η τέταρτη και τελευταία παλέτα είναι η The Plums. Και κοιτάξτε απόδοση που έχουν. Έχουν πολύ ωραία χρώματα. Και τελευταίο πράγμα στο κουτί είναι φυσικά τα πινέλα. Δεν θα μας άφηναν ποτέ χωρίς πινέλα. Και επειδή έχω τύχει να δοκιμάσω και να έχω πινέλα από NYX, αχ, τι να σας λέω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ NYX για τα υπέροχα πινέλα. Και όχι μόνο, ευχαριστώ NYX για τα υπέροχα προϊόντα που μου έχει στείλει. Και αυτά είναι όλα τα προϊόντα που μου έστειλαν για τις 20 Top των Face Awards 2017 για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους sponsors, Clarisonic, Beauty Diaries, Redken, Migato, LadyLife.gr που ασχολείται με τα πάντα όπως celebrity, μόδα, ομορφιά, σινεμά. Ρίξτε μια ματιά, έχει πολύ ενδιαφέρον, θα δείτε που θα κολλήσετε. Και φυσικά NYX Professional για τα υπέροχα δώρα που μου στείλατε. Όλα τα προϊόντα και τα link θα βρίσκονται ακριβώς από κάτω στις περιγραφές και θα τα πούμε την επόμενη φορά με το βιντεάκι που έρχεται για το διαγωνισμό. Μέχρι τότε, θέλω τη θετική σας ενέργεια, like, εγγραφή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!